Κύριε Ραγκούση, τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Διότι μένω στην τελευταία παρατήρηση, παίρνω αφορμή από την τελευταία παρατήρηση του κύριου Παπαπαναγιώτου, το κάδρο μεγαλώνει. Αυτά που λέει ο κύριος Καλογρίτσας ακούγονται, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, αλλά ακούγονται βαριά. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ αυτό που λέω είναι ότι στο Βούρκο κυλιώνται τα γουρούνια. Και η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα μας κάνει όλους γουρούνια, πολιτικά γουρούνια. Η υπόθεση είτε του κυρίου Καλογρίτσα, είτε με τις κασέτες της ΕΕΠ, τις νόμιμες μαγνητοφωνήσεις που έχει κάνει η ΕΕΠ, είναι μια συζήτηση που είναι προφανές σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα που σέβεται την νοημοσύνη του και την νοημοσύνη της, ότι προσπαθούν να αξιοποιηθούν από τη Νέα Δημοκρατία κατά ένα τελείως στρεβλό τρόπο. Πολύ σύντομα, γιατί σας είπα, δεν θα μας κάνει όλους γουρούνια ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ δεν θα προβώ ούτε σε πολιτικούς χαρακτηρισμούς, ούτε σε πολιτικά συμπεράσματα. Θα αναφερθώ σε γεγονότα. Υπόθεση Καλογρίτσα. Υπόθεση Καλογρίτσα, καταρχάς, δεν αφορά το δημόσιο χρήμα. Μας προκύπτει ξαφνικά ως μια επιχειρηματολογία του ίδιου του κυρίου Καλογρίτσα για να υπερασπιστεί στα δικαστήρια το γιατί δεν έκανε ένα έργο το οποίο του ανατέθηκε από αυτή την κατασκευαστική τη Λιβανέζικη και να δίνει τις δικές του διάφορες εκδοχές. Ναι, αλλά επικαλείται παρέμβαση και διαμεσολάβηση του τότε μεγάλου Μαξίμου. Θα σας πω γι' αυτό, γιατί είναι συνολικό θέμα. Λοιπόν, ας αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία εάν αυτά τα 3 εκατομμύρια τα περιβόητα δόθηκαν όχι για το έργο που λέει η ίδια η Λιβανέζικη κατασκευαστική και έχει πάει γι' αυτό στα λιβετικά δικαστήρια, αλλά ή για τον ντοκουμέντο ή για την άδεια. Μια άδεια που τελικά δεν πήρε ο κύριος Καλογρίτσας και παρεπιπτόντως, επειδή μιλάω στο κανάλι που πήρε την άδεια, επειδή δεν πήρε ο κύριος Καλογρίτσας, δηλαδή το Open, το οποίο θυμάστε ότι ο κύριος Αβίδης ήταν ο πρώτος επιλαχών. Ναι. Και αυτή τη στιγμή το Open έχει στηθεί ακριβώς γιατί κόπηκε τότε ο κύριος Καλογρίτσας. Η δεύτερη περίπτωση, κύριε Παυλόπουλε, είναι ακόμη πιο κραυγαλαία, γιατί αφορά το μηχανισμό του κράτους. Αφορά και το δημόσιο χρήμα και τον επίσημο κρατικό μηχανισμό. Κύριε Ραγκούση, πάτε στο αποτέλεσμα. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Το τι προηγήθηκε αυτή τη στιγμή έχει την αξία του και τη σημασία του, γιατί από αυτό έχει προκύψει όλο αυτό το πολιτικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Προσέξτε, μια διαμεσολάβηση την οποία καταγγέλει ο κύριος Καλογρίτσας, την διαμεσολάβηση του κυρίου Παπά για τα χρήματα αυτά, και το ερώτημα είναι και το θέτει και η κυβέρνηση, το αν γι' αυτό ήταν ενήμερος και ο κύριος Τσίπρας, ο τότε πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση καταρχάς δεν ξέρει τι ρωτάει. Άλλα ρωτάει το Σάββατο το απόγευμα, άλλα ρωτάει την Κυριακή το πρωί. Αλλά αφήστε με, σας παρακαλώ, γιατί θα απαντήσω σε αυτό το ερώτημά σας, να σας πω το εξής. Οι παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, οι οποίες υποτίθεται ότι έδωσαν αυτή τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να εξαπολύει αυτή την καταγγελία περί παρακράτους, ξεκίνησαν, ξέρετε πότε ξεκίνησαν, πριν σας πω εγώ, οι τηλεθεατές σας, είμαι βέβαιος, δεν ξέρουν πότε ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2015. Ξέρετε γιατί ξεκίνησαν με εντολή εισαγγελέα και απόφαση Τσίπρα να έρθουν όλα στο φως και να εφαρμοστεί ο νόμος το καλοκαίρι του 2015. Γιατί αυτό το κύκλωμα το παρακρατικό λειτουργούσε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων κυβερνήσεων. Έγιναν οι καταγγελίες και για πρώτη φορά αποφασίστηκε το καλοκαίρι του 2015 να έρθει στην επιφάνεια. Δεν το απαντάτε. Υπήρξε ή δεν υπήρξε διαμεσολάβηση του μεγάλου Μαξίμου τότε προκειμένου να εξασφαλίσει τα 3 εκατομμύρια ο κύριος Καλογρίτσας? Το μεγάλο Μαξίμου τον έκοψε μετά, λέτε. Αναγκαστικά, γιατί δεν είχε τα λεφτά. Η διαμεσολάβηση που καταγγέλει ο Καλογρίτσας υπήρξε. Ωραία. Η μεσολάβηση που καταγγέλει ο Καλογρίτσας να αποδειχθεί από τον Καλογρίτσα. Και αν πρέπει για τον Καλογρίτσα κάποιος να μιλήσει, είναι υπουργή του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Θεοδωρικάκος ήταν πρόεδρος του κυρίου Καλογρίτσα. Εγώ δεν ήμουνα, κύριε Παυλόπουλε. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι σε θέση, λοιπόν, λέτε, να απαντήσω στον κύριο Καλογρίτσα. Αφήστε μου μόνο, σας παρακαλώ. Κύριε Λιβανέ, τι λέτε? Και τι λέτε και για τις υπόλοιπες καταγγελίες για πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που ενδεχομένως εμπλέκονται ακόμη και σε υποθέσεις παιδεραστίας? Ναι, σας καλημερίζω και εγώ. Καλημέρα. Από το Μεσολόγγι. Και αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις εβδομάδες. Και αντιλαμβάνομαι βεβαίως και τη δυσκολία που έχει ο κύριος Ραγκούσης να αρθρώσει έναν πολιτικό λόγο με αρχή, μέση και τέλος. Η ουσία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ... Είσαστε μακριά και δεν αντιλαμβάνεστε καλά, κύριε Λιβανέ. Ναι. Είσαστε μακριά και δεν αντιλαμβάνεστε καλά. Δικαιολογήστε. Η ουσία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται αντιμέτωπος
με αυτά τα οποία εξέτρεψε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας, έρχεται στη φάση που πρέπει να απολογηθεί. Και απολογείται απευθείας στον ελληνικό λαό, χωρίς μεσάζοντες, διότι αυτή τη στιγμή μπορεί ο κύριος Ραγκούσης να θέλει να βάλει στη μέση τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει στην εικόνα, όπως δεν υπήρχε και πριν από δύο εβδομάδες με την υπόθεση Μειονή. Κάνετε λάθος. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Έχετε βάλει τα χέρια σας, έχετε βγάλει μετά τα μάτια σας. Πρακτικά έρχονται αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι συναλλάχθηκαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με το ΣΥΡΙΖΑ και λένε απλούστατα τι έγινε. Τι είχε γίνει τότε, τι γινόταν επί 4,5 χρόνια. Από τη μία προσπαθούσαν να ελέγξουν τους αρμούς της εξουσίας, να ελέγξουν τη δικαιοσύνη και βεβαίως τώρα μπαίνουμε στο άλλο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο έλεγχος των ΜΜΕ. Τι συνέβη τώρα εδώ πέρα και τι πρέπει να συμβεί από εδώ και μπρος. Έχουμε αυτές τις τοποθετήσεις όχι μέσα στα RGNA ή σε κάποια εφημερίδα, αλλά μέσα σε ελληνικό δικαστήριο έρχεται ο κύριος Καλογρίτσας, ο οποίος ήρθε παρόν να θυμίσω ότι είναι ένας πατριάρχης της αριστεράς. Ήταν ένας άνθρωπος που συνομιλούσε με τον κύριο Φλωράκη, που έχει στηρίξει την αριστερά ιδεολογικά και πολιτικά με όλες του τις δυνάμεις. Και κάποια στιγμή προσπάθησαν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς μέσω του κύριου Παπά, από ό,τι λέει ο ίδιος, να τον εβάλουν στο παιχνίδι για να ελέγξουν τα αυτό μέσα. Αυτό λέει ο κύριος Καλογρίτσας. Αυτό λέει ο κύριος Καλογρίτσας. Ναι. Αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Ο κύριος Καλογρίτσας λοιπόν λέει αυτά τα οποία είπε και τα ξέρει ο ελληνικός λαός και αντιλαμβανόμαστε όλοι το μέγεθος αυτή τη στιγμή των βομβών που σκάνε γύρω μας. Και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται αυτή η εξιστόρηση και ψάχνουμε να βρούμε τώρα αν τα 3 εκατομμύρια πήγαν για την άδεια. Κύριε Λιβανέ, πρέπει να απαντήσετε και εσείς. Γιατί δεν έχουμε απαιτεί το χρόνο. Όπως απαιτήσαμε από τον κύριο Ραγκούση να απαντήσει, εάν υπήρξε η ίδια μεσολάβηση την οποία καταγγέλει ο κύριος Καλογρίτσας, πρέπει να απαντήσετε κι εσείς αν υπάρχουν πρώην κυβερνητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργοί, που ενδεχομένως εμπλέκονται σε υποθέσεις παιδεραστίας. Ναι, προφανώς. Και που αναφέρονται, κύριε Παυλόπουλε, στη δικογραφία, την επίσημη δικογραφία μετά τις καταγραφές που έκανε η ΕΕΠ μετά το καλοκαίρι του 2015. Υπάρχουν λοιπόν, κύριε Λιβανέ. Και να απαντήσει, παρακαλώ, ο κύριος Λιβανός, εάν η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τα ονόματα των υπουργών, των βουλευτών και των επιχειρηματιών που έχει καταγράψει με εντολή εισαγγελέα η ΕΕΠ ότι είχαν στήσει αυτό το κύκλωμα μέσα στην ελληνική αστυνομία τα χρόνια πριν από το 2015. Να το απαντήσει. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφής, είναι όλα στο φως. Εγώ θέλω να ολοκληρώσω την προηγούμενη σκέψη μου και να μπούμε σε αυτό το κύκλωμα. Δώστε τα ονόματα. Τότε, κύριε Λιβανέ, πείτε τα ονόματα των βουλευτών και των υπουργών. Έχει δύο θέματα μπροστά του. Το ένα είναι ότι ή συνέβαλε στο να υπάρχουν εικονικά τιμολόγια ή όχι. Εάν συνέβαλε, εκεί έχουμε ένα ποινικό θέμα. Το δεύτερο είναι ότι ως αρμόδιος υπουργός, αυτή ήταν η δουλειά του, έκανε ή δεν έκανε στήσιμο ενός κυκλώματος για να ελέγξουν τις άδειες. Αν ο κύριος Παπάς θεωρεί ότι όλα όσα είπε ο κύριος Καλογρίτσας και μας λέει τώρα εδώ ο κύριος Ραγκούσης είναι ψέματα, είναι πάρα πολύ εύκολο, θα πρέπει να πάει σήμερα εγώ και να μιλήσει στον κύριο Καλογρίτσα στον δικαστήριο. Εάν όμως δεν πάει ο κύριος Παπάς να μιλήσει τον κύριο Καλογρίτσα, τότε, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να αναλάβει τις ευθύνες του, να μην μας λέει ότι δεν είναι παιδονόμος, διότι οι υπουργοί δεν είναι παιδιά, και να μας εξηγήσει λίγο τι γινόταν με αυτό το περίφημο κωδικό όνομα White House, πώς γινόντουσαν οι δουλειές στα μαγαζιά, τα μικρά και τα μεγάλα, και εν τέλει σε ποια αριστερά αναφέρονται, στην αριστερά αυτού του βούρκου, κύριε Παυλόπουλε, σας ή στην αριστερά του Νίκου Κωνσταντόπουλου, ας διαβάσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα δύο. Μισή ώρα. Στις ελληνικές Όχι, για λόγους ισοτιμίας. Όπως ακούσαμε τη δική σας απάντηση, έτσι ακούσαμε τα απάντηση του Λιβανού. Έχει πει ψέματα ο κύριος Λιβανός, όπως λέει ψέματα, και δεν την αγγιδίσει και δύο φορές. Ο κύριος Λιβανός δέχεται το εξής ερώτημα, κύριε Παυλόπουλε. Κύριε Παυλόπουλε,
Γιατί είμαι μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής. Γιατί αν είναι έτσι όλα όσα λένε και με την περίπτωση του Μιονί και σήμερα, δεν έχουν καταφύγει σε αυτό που το Σύνταγμα τους επιβάλλει στη διεύρυνση του κατηγορητηρίου κατά του Παπά, ο οποίος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη δημόσια, έκανε δημόσια την αυτοκριτική του την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Λιβανέ, για το σκάνδαλο Νοβάρτης που ζημίωσε εκατομμύρια τον ελληνικό λαό, δεν είχε το θάρρος, κύριε Λιβανέ, να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Είναι κρίμα για εσάς.